Και όλα έτοιμα τώρα. Αυτή τη στιγμή έχει δοθεί η κίνηση της τέταρτης υποδρομίας. Εδώ δεν έφυγε καθόλου καλά ο Χαλκόβουνος, ο οποίος είναι τελευταίος σε αυτό το σημείο. Ενώ για την πρωτοπορία ο Μάριος Πλάνετ παίρνει το κεφάλι για να οδηγήσει μπροστά από Δόμναμ Μπιούτι και Χουέιρα. Στη συνέχεια είναι και ο Αϊφόρος, εξωτερικά και ο Αναξαγόρας. Λόγω εσωτερικής ο Μάριος Πλάνετ οδηγεί, έχει κοντά του την Δόμναμ Μπιούτι στο μισομικό. Έρχεται να κάνει μια γρήγορη επίθεση τώρα Αναξαγόρας να περάσει την πρωτοπορία αν τον Μάριος Πλάνετ. Η Δόμναμ Μπιούτι ακολουθεί στην τρίτη θέση. Αϊφόρος είναι τέταρτος. Ο Χαλκόβουνος τώρα προσπαθεί κάπως να βελτιώσει την θέση του. Δεν έχει καθόλου καλή κίνηση. Πλησιάζοντας το 800 την αγρήγορο ρυθμό Αναξαγόρας. Είναι στα 3-4 μήκη μπροστά από τον Μάριος Πλάνετ, τη Δόμναμ Μπιούτι και τον Χαλκόβουνο. Έμειναν αρκετά πιο πίσω τα υπόλοιπα άλογα από τα οποία προηγείται ο Αϊφόρος, ενώ και η Περίδης προσπαθεί τώρα να βελτιώσει τη θέση του Μάριος Πλάνετ. Πάει ξανά στην πρωτοπορία. Εδώ είναι μια Μπιούτι, ακολουθεί αυτό το ρυθμό. Και ο Χαλκόβουνος τώρα στην πισωχωρή, ο Αναξαγόρας και πιο πίσω, αρκετά πιο πίσω τα υπόλοιπα άλογα, 403 άλογα περίπου στο ίδιο ύψος. Μάριος Πλάνετ και Δόμναμ Μπιούτι, Δόμναμ Μπιούτι ελαφρό προβάδισμα, ο Χαλκόβουνος ακολουθεί αυτό το ρυθμό, έμεινε τρίτος τώρα ο Μάριος Πλάνετ, Δόμναμ Μπιούτι είναι στην πρωτοπορία, ο Χαλκόβουνος είναι στο ένα μήκος. Και όπως προσπαθεί για κάτι καλό η Παλάδα Αθηνά με τη Δόμναμ Μπιούτι να πάει στο πλεονέκτημα. Ο Μάριος Πλάνετ προσπαθεί τώρα να επανέλθει από την εσωτερική. Συνέχεια είναι η Παλάδα Αθηνά με τη Δόμναμ Μπιούτι να μεγαλώνει το προβάδισμα. Είναι στα δύο μήκη μπροστά. Δόμναμ Μπιούτι θα κερδίσει άνετα την υποδρομή. Παλάδα Αθηνά περνά δεύτερη. Μάριος Πλάνετ και η Περίδης.